Είμαστε λοιπόν εδώ εμείς, πράσινοι, αλληλεγγύοι, δημιουργία, οικολογία, για να αλλάξουμε την Ευρώπη. Δεν θα την αλλάξουμε μόνοι μας, θα την αλλάξουμε με συμμαχίες και συνεργασίες. Η Ευρώπη ήταν το όνειρο και παραμένει το όνειρο αρκετών ανθρώπων. Ήταν το αίτημα των ανθρώπων που έζησαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα ζούμε ένα κοινωνικό, ένα οικονομικό πόλεμο. Άρα είναι η στιγμή για να προχωρήσουμε μπροστά την Ευρώπη, να την αλλάξουμε, να κάνουμε καλύτερο το σπίτι μα. Είναι το σπίτι μα. Μπορεί να μα αρέσει, να το θέλουμε καλύτερο. Αυτό σημαίνει όμω ότι εμεί θα συμμετάσχουμε, οι πολίτε θα συμμετάσχουμε για να αλλάξουμε αυτό το σπίτι, για να αλλάξουμε την Ελλάδα, για να αλλάξουμε την Ευρώπη, με ένα κοινωνικά δίκαιο και ισορροπημένο τρόπο. Θα πει κανεί: Μα αυτή η Ευρώπη μα επιβάλλει σήμερα λιτότητα, μα καταστρέφει. Να είμαστε δίκαιοι. Τι πολιτικέ λιτότητα δεν τι επέβαλε η Ευρώπη. Τι επέβαλαν οι κυβερνήσει που συμφώνησαν εκεί στην Ευρωζώνη, στο Συμβούλιο Υπουργών, στο Συμβούλιο Κορυφή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε μία άλλη στρατηγική και είχε υιοθετήσει από τι 25 Μαρτίου του 2010 μία εντελώ διαφορετική στρατηγική για να βγει η Ευρώπη αλλά και η Ελλάδα από την κρίση. Ζητούσε το Μάρτιο του 2010 ευρωομόλογα αλληλεγγύη με τα ρύθμιση Ευρωζώνη. Οι κυβερνήσει αποφάσισαν διαφορετικά. Κρύφτηκαν πίσω από την Ευρώπη. Ενώ υπέγραψαν και συμφώνησαν καταστροφικέ πολιτικέ, οι υπουργοί του, οι πρωθυπουργοί, οι αρχηγοί κρατών, έριξαν το ανάθυμα και την ευθύνη στην Ευρώπη. Είμαστε μπροστά σε μια πολύ δύσκολη επιλογή. Έχουμε τι ευρωεκλογέ. Ο κόσμο είναι οργισμένο, φοβισμένο, αγανακτισμένο. Και με το δίκαιο του γιατί μπορούσαμε να είχαμε ακολουθήσει μια άλλη διαφορετική πολιτική. Και όμως ακολουθήθηκε η χειρότερη λύση που αντί να σβήσει τη φωτιά, τη φούντωσε. Όμως, πώς θα αλλάξουμε αυτή την πολιτική. Φεύγοντας από την Ευρώπη με οργή, με βία, με τσαμπουκά ή διαμορφώνοντας συμμαχίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλληλεγγύη με άλλες κοινωνίες για να αλλάξουμε τις πολιτικές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή η μικρή ομάδα των πράσινων έχει πετύχει πολλά πράγματα, μεταξύ των οποίων να διαμορφώσει όρους για να μπορούμε με ευρωπαϊκές συμμαχίες να αλλάξουμε τις πολιτικές λιτότητες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν έλεγε και συνέχισε να λέει μέχρι πρόσφατα ότι οι πολιτικές οι δημοσιονομικές πρέπει να αξιολογούνται, να αλλάζουν αν πλήττουν την κοινωνία, αν δεν πετυχαίνουν τους στόχους να αλλάζουν σε διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, όχι μόνο με τις κυβερνήσεις. Εμείς, η ομάδα των Πράσινων, προκαλέσαμε τη λογοδοσία της Τρόικα. Αυτό οδήγησε σε δύο πολύ σημαντικές εκθέσεις που υπερψηφίστηκαν με μεγάλη πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 13 Μαρτίου του 2014. Αυτές οι εκθέσεις δεν ασκούν μόνο κριτική σε όσα έγιναν, αλλά είναι σημαντικές για μας, για την Ελλάδα, γιατί δείχνουν το δρόμο για το πώς μπορούν να αλλάξουν οι πολιτικές που είναι καταστροφικές. Αυτές οι πολιτικές, λοιπόν, το Κοινοβούλιο ζητάει να αλλάξουν, να υπερβούμε την Τρόικα, να δημιουργήσουμε θεσμούς που θα ελέγχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να δημιουργηθεί Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, να υπάρξει μεγαλύτερη αλληλεγγύη και σε κάθε περίπτωση η δημοσιονομική πολιτική να μην πλήττει την παιδεία, την υγεία, τον κοινωνικό διάλογο. Ζητάει από την Κομισιόν μέσα στο επόμενο τρίμηνο να προσαρμόσει όλες τις πολιτικές που πιέζει να εφαρμόσουν οι χώρες στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ζητάει να ενσωματωθεί ο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, έτσι ώστε να μην παραβιάζονται τα εργασιακά δικαιώματα, τα κοινωνικά δικαιώματα σήμερα στι χώρε τη κρίση. Αυτό λοιπόν το εργαλείο, αυτή τη σημαντική απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα έπρεπε να την είχαμε κάνει σημαία μα στην Ελλάδα, σημαία μα σε όλε τι χώρε του Νότου γιατί δεν είμαστε μόνοι για να αλλάξουμε την πολιτική, μπορούμε να έχουμε ευρωπαϊκές συμμαχίες. Το πρόβλημα είναι όμως ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι αλλού. Βάζει άλλα διλήμματα. Δεν αξιοποιεί αυτές τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου, που σημαίνει ότι έχουμε μια μεγάλη πλειοψηφία που μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο να αλλάξουμε τις πολιτικές. Γιατί όμως δεν το κάνει αυτό. Γιατί αυτές οι αποφάσεις, αυτή η στρατηγική έρχεται σε αντίθεση και αντίφαση με αυτά που τα κόμματα θεωρούν ότι είναι η προτεραιότητά του. Η Νέα Δημοκρατία δεν ψήφισε αυτή την απόφαση. Γιατί μα λέει ότι είναι μονόδρομο, λέει σταθερότητα. Ενώ σήμερα πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα. Ποιο είναι ικανοποιημένο με αυτή την Ευρώπη, με αυτή την κατάσταση στην Ελλάδα. Άρα πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα. Πρέπει να τα αλλάξουμε με κοινωνική δικαιοσύνη, με ορθολογικό τρόπο. Άρα εξηγείται γιατί καταψήφισε αυτή την έκθεση, ενώ στην αρχή έλεγε ότι θα δικαιώσει την κυβέρνηση. Από την άλλη μεριά μα έχουμε μια αντιπολίτευση σε διάφορε εκδοχέ, η οποία δεν καταλαβαίνει ότι για να αλλάξει τα πράγματα πρέπει πρώτον να έχει εναλλακτικό σχέδιο, να το παρουσιάζει στην κοινωνία και να κερδίζει την κοινωνία με αυτό. Και το δεύτερο ότι πρέπει να έχουμε συμμαχίε στην Ευρώπη. Μόνοι μα, ένα μικρό μέρο τη κοινωνία θα αλλάξει τα πάντα, δεν γίνεται. Δείχνει άγνοια πολιτική στρατηγική. Εμεί τι λέμε λοιπόν, ναι, να αλλάξουμε την πολιτική τη λιτότητα. Θα το κάνουμε με συμμαχίε στην Ευρώπη, και θα το κάνουμε με βάση ένα εναλλακτικό σχέδιο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή δεν έχει στρατηγική, επειδή δεν ξέρει να δημιουργεί ευρύτερε συμμαχίε, καταψήφισε την έκθεση. Ενώ όταν ήταν στην Ελλάδα η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου, θεωρούσε θα δικαιώσει το ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία δικαιώθηκε, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Και γι' αυτό αδιαφορούν και δεν προβάλλουν ένα μοναδικό εργαλείο που έχουμε στα χέρια μα να αλλάξουμε μέσα επόμενου μήνε την καταστροφική πολιτική στην Ελλάδα. Αλλά α πάμε στι δικέ μα θέσει. Εμεί τι λέμε. Εμεί, μια ομάδα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πράσινη, αλλά και εμεί εδώ στην Ελλάδα, πράσινη, αλληλεγγύη, δημιουργία, οικολογία, λέμε ότι ναι, μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Δεν είναι μονόδρομο. Στην πολιτική υπάρχουν αλλακτικέ λύσει. Αλλά πρέπει και οι πολίτε να κινητοποιηθούν και να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση ενό εναλλακτικού σχεδίου από τα κάτω. Από την περιφέρεια, περιφερειακοί φορεί, περιφερειακά συμβούλια, οι επαγγελματικές οργανώσεις, οι νέοι άνθρωποι, οι κοινωνικοί φορείς που ασχολούνται με τα θέματα της κοινωνικής ένταξης, οι άνεργοι, πρέπει να διαμορφώσουμε ένα νέο σχέδιο. Υπάρχουν δυνατότητε δυνατότητες να το υλοποιήσουμε. Ναι, υπάρχουν δυνατότητες. Ας πούμε μερικά πράγματα για το χρέος. Μας λένε ότι δεν υπάρχει λύση για το χρέος. Και όμως, μέσα στις προτάσεις των πράσινων, μέσα στις προτάσει του Ευρωκοινοβουλίου, υπάρχουν τρόποι να λύσουμε τα προβλήματα του χρέους. Δεν θα καταστρέψουμε την κοινωνία και την παραγωγή για να διασώσουμε τράπεζε, για να διασώσουμε μεγάλε επιχειρήσει. Πρέπει να αλλάξουμε το μοντέλο. Πώ θα μειώσουμε το χρέο για να γίνει βιώσιμο, λέει το Ευρωκοινοβούλιο, λέει κυρίω η ομάδα των Πράσινων, να δημιουργήσουμε ένα ταμείο που θα κάνει κοινή υπόθεση ευρωπαϊκή το πώ θα μειωθεί το χρέο. Ένα ευρωπαϊκό ταμείο απόσβεση του χρέου. Να λοιπόν ένα πανευρωπαϊκό αίτημα. Το οποίο έχει ευρύτατη υποστήριξη όχι μόνο από του πράσινου αλλά και από άλλου φορεί. Είναι ρεαλιστικό και ταυτόχρονα δείχνει ότι υπάρχει ευρωπαϊκή διέξοδο στην κρίση. Λέμε λοιπόν ότι το χρέο για να αντιμετωπιστεί πρέπει να αναζωογονηθεί η οικονομία, να δημιουργηθούν θέσει εργασία, να έχουν εισοδήματα οι άνθρωποι. Άρα εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε. Πώ θα κάνουμε την κοινωνία μα, μάλλον πώ θα κάνουμε την οικονομία μα, να είναι ζωντανή, να είναι καινοτόμα, να δημιουργεί θέσει εργασία αυτό που έγινε όλα αυτά τα χρόνια, κατέστρεψε την οικονομία και την παραγωγική βάση χώρα. Τώρα πρέπει να ξαναφτιάξουμε μια οικονομία που είναι οικολογικά, κοινωνικά, ενεργειακά, τεχνολογικά καινοτόμα. Η λύση δεν είναι να βάλουμε του ανθρώπου να δουλεύουν για 100-200 ευρώ ή να δουλεύουν μια μέρα τη βδομάδα. Η λύση είναι να έχουμε τέτοια οικονομία που να δίνει τη δυνατότητα σε νέου ανθρώπου που έχουν σπουδάσει, που έχουν εμπειρίε, να μπουν στην παραγωγική διαδικασία. Να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι, τουλάχιστον για ένα μεταβατικό διάστημα, θα έχουν ένα βασικό εγγυημένο εισόδημα, ώστε να μπορούν να επενδύσουν μετά στην παραγωγική και κοινωνική διαδικασία. <Συσχε> Θέλουμε αναδιάρθρωση του τρόπου που γίνεται η εργασία σήμερα. Υπάρχουν πάρα πολλά καλά παραδείγματα που γεννιόνται σήμερα μέσα στην σημερινή ελληνική κοινωνία. Αυτά πρέπει να ενισχύσουμε. Πώ θα τα ενισχύσουμε όμω, Με δύο τρόπου. Πρώτον, να αξιοποιήσουμε κατάλληλα του ευρωπαϊκού πόρου, να μην του παταλάμε να βοηθήσουμε να υπάρχει ένα φορολογικό σύστημα που βοηθάει την αλλαγή στην οικονομία, βοηθάει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασία και να δούμε καλά παραδείγματα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική χρήση των πόρων. Ακούσαμε σήμερα το πρωί τον Πρωθυπουργό που λέει θα δημιουργηθούν 625.000 θέσει εργασία και σε διάφορου τομεί αναφέρει μέχρι και ακριβέ νούμερο, δηλαδή 17.520 θέσει εργασία. Εάν δεί όμω την πράξη έχουν περάσει τόσα χρόνια και δεν έχουν δημιουργηθεί θέσει εργασία, γιατί δεν έγιναν πρώτων εκλογών τόσο διάστημα πριν Υποσχόμαστε, υπόσχεται, υπόσχεται κάτι ο Πρωθυπουργό, το οποίο όμω είναι μία από τα ίδια αυτά που ζήσαμε στο παρελθόν. Λέει στο παρελθόν, έχουμε 320 εκατομμύρια για να δημιουργήσουμε 340.000 νέε θέσει εργασία. Αν κοιτάξει κανεί προσεκτικά αυτό θα δει ότι αναλογούν περίπου 1.000 ευρώ ανά σήμερα. Και βέβαια οι υπόλοιποι πώς θα βρουν θέσεις εργασίας. Και για πόσο καιρό θα δουλεύουν αυτοί που θα βρουν θέσεις εργασίας. Προσοχή, αυτά τα σχέδια δείχνουν ότι δεν υπάρχει εθνική στρατηγική για την απασχόληση. Εμείς λέμε αυτές οι προτάσεις πρέπει να γίνουν με τον τρόπο που λέει το Κοινοβούλιο. Πώ πρέπει να γίνουν, σε διάλογο με την κοινωνία, με του επαγγελματικού και κοινωνικού φορεί, να διαμορφώσουμε από την περιφέρεια τα σχέδια τι προτεραιότητε, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε θέσει εργασία σε συγκεκριμένου τομεί. Λέμε ορισμένα παραδείγματα εμεί ω πράσινη αλληλεγγύη, δημιουργία, οικολογία. Υπάρχουν σήμερα χιλιάδε άνθρωποι που είναι άνεργοι οικοδόμοι και επαγγέλματα γύρω από την οικοδομή. Μπορούμε να πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε να χτίσουμε τα πάντα. Όχι. Πού μπορούμε όμω να επενδύσουμε, Μπορούμε να επενδύσουμε στην εξοικονόμηση ενέργεια, στην αναζωγόνηση των πόλεων, στο να κάνουμε τι γειτονιέ καλύτερε, στο να βοηθήσουμε ανθρώπου που σήμερα είναι άστεγοι ή δεν μπορούν να πληρώσουν τον νίκη, να έχουν τη δυνατότητα να μείνουν σε ένα ποιοτικό σπίτι που δεν χαλάνε πολλά λεφτά για να πληρώσουν την ενέργεια. Ή μπορούμε να το κάνουμε αυτό, βεβαίω λέμε εμεί. Σήμερα εμεί δεν ζητάμε μόνο να μα ψηφίσετε, να ψηφίσετε του πράσινου αλληλεγγύη, δημιουργία, οικολογία. Λέμε να συμμετάσχετε στην πανευρωπαϊκή καμπάνια που γίνεται για την ανακαίνιση τη Ευρώπη. Τι λέει αυτή η καμπάνια. Να αλλάξουμε τα σπίτια, τι κατοικίε, τα χτίρια, το 80% των κτηρίων της Ευρώπης. Έτσι θα μειώσουμε τις σπατάλη ενέργειας, θα βοηθήσουμε ανθρώπους να ξαναβρούν δουλειά και θα ζούμε καλύτερα. Με συγκεκριμένους πόρους από το Ταμείο Συνοχής και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όλα αυτά μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Εμείς λέμε άνεργοι, άνθρωποι από τους Δήμους, ε, κάτοικοι, ας φτιάξουμε κοινωνικούς συνεταιρισμούς οικοδομικούς που θα οργανώσουν την ανακαίνιση, την αναζωγόνηση γειτονιών ολόκληρων, δημιουργώντα θέσει εργασία, βοηθώντα να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια, να βελτιώσουμε την περιβαλλοντική μα απόδοση, να ζούμε καλύτερα, έστω και με λιγότερα χρήματα. Η κυβέρνηση και όλα τα πολιτικά κόμματα σήμερα δαπάνουν τεράστια ποσά σε λάθο τακτική. Λένε λοιπόν, οι άνθρωποι δεν έχουν να πληρώσουν το λογαριασμό τη ΔΕΗ, δεν έχουν να πληρώσουν να αγοράσουν πετρέλαιο. Και τι λένε, να του δώσουμε λεφτά να αγοράζουν πετρέλαιο. Σήμερα πληρώνουμε ω χώρα περίπου 20 δισεκατομμύρια για να εισάγουμε πετρέλαιο, για να παράγουμε την ενέργεια από πετρέλαιο στα νησιά και να κινούνται τα οχήματα και να ζεσταίνουμε τα σπίτια. Εμεί τι λέμε λοιπόν, Να αλλάξουμε το ενεργειακό μα μοντέλο καλύτερα. Όχι μόνο τα σπίτια, αλλά να παράγουμε ενέργεια από ανανεώσιμε πηγέ και να το κάνουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να επωφελείται και ο πολίτη και το περιβάλλον. Με μικρομεσαίε επιχειρήσει, όχι με μερικέ διαπλεκόμενε μεγάλε επιχειρήσει με μικρομεσαίες λοιπόν επιχειρήσεις και με ενεργειακούς συνεταιρισμούς να παράγουμε ενέργεια από ανανεώσιμε πηγές, να μειώσουμε την εξάρτησή μας από το πετρέλαιο, να δαπανάμε λιγότερα χρήματα για να εισάγουμε πετρέλαιο. Αντί να δίνουμε επιδόματα θέρμασης, ας βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και δεν μπορούν να πληρώσουν το λογαριασμό, να μπορέσουν να ανακαινήσουν τα σπίτια τους με τη βοήθεια συνεταιρισμών οικοδομικών. Υπάρχουν λοιπόν άλλες στρατηγικές. Το πολιτικό σύστημα δεν τα ξέρει. Δεν ξέρει να χρησιμοποιεί τα εργαλεία αυτού του τύπου. Εμεί έχουμε πολλέ ιδέε για του νέου ανθρώπου, αλλά και του μεγαλύτερου, για να ξεκινήσουν μια δουλειά τώρα, για να αναπτύξουν ένα νέο μοντέλο οικονομία που βασίζεται στην πρωτοβουλία, εξυπηρετεί κοινωνικού και περιβαλλοντικού στόχου. Και το μεγάλο αυτό και σημαντικό μοντέλο είναι η κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία. Δεν λέμε κάτι καινούριο. Στην Ευρώπη, σήμερα 11 εκατομμύρια άνθρωποι δουλεύουν σε κοινωνικέ συνεργατικέ επιχειρήσει. 150 εκατομμύρια άνθρωποι είναι μέλη αυτών των επιχειρήσεων. Και υπάρχουν 160.000 επιχειρήσεις κοινωνικές, συνεργατικές, συνεταιριστικέ, οι οποίες παράγουν το 5,6% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Τι κάνουμε στην Ελλάδα? Έχουν γεννηθεί αρκετές ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες. Μερικοί άνθρωποι από αυτό το χώρο είναι και στο δικό μας ψηφοδέλτιο. Πράσινη αλληλεγγύη δημιουργία οικολογία. Και εγώ, ω Ευρωβουλευτή των Πράσινων, Έχω συμβάλει σημαντικά, αλλά και πολλοί από του ανθρώπου που συνεργαζόμαστε σε κοινωνικό επίπεδο θέλουν να δώσουν μια όθηση στι τέτοιε δράσει. Από την άλλη μεριά, ποια είναι η βοήθεια και η πρόθεση από την κυβέρνηση. Δημιουργεί ένα γραφειοκρατικό σύστημα, ξεκινάει μια νομοθεσία την οποία αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε 60 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάνε σε αυτέ τι κοινωνικέ επιχειρήσει, για να ξεκινήσουν την προσπάθειά του. Και σε 7 χρόνια δεν έχει καταφέρει να δώσει ούτε ένα ευρώ. Από ευρωπαϊκού πόρου, όχι από εθνικού πόρου. Από ευρωπαϊκού πόρου, 60 εκατομμύρια, τα οποία θα έπρεπε να πάνε για να ξεκινήσουν αυτέ οι κοινωνικέ συνεργατικέ επιχειρήσει την προσπάθειά του. Και τι κάνει, Διατηρεί εμπόδια τα οποία στην Ευρώπη σήμερα θεωρούνται απαράδεκτα. Εμπόδια που δυσκολεύουν μια κοινωνική επιχείρηση ή μια αστική μικροδοσκοπική εταιρεία να έχουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Έκλεισε τρει συνεταιριστικέ τράπεζε. Αντιμετώπισε σαν να είναι τράπεζε που χρωστάνε δισεκατομμύρια. Δεν τι άφησε να ανακεφαλαιοποιηθούν. Εμεί λέμε λοιπόν ότι τώρα με πρωτοβουλία των πολιτών πρέπει να οικοδομήσουμε μία νέα οικονομία. Από τα κάτω, με πρωτοβουλία των πολιτών, με δικτύωση. Δικτύωση όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά δικτύωση βέβαια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαστε σε επαφή και συνεργασία και υποστηρίζουμε πολλέ ευρωπαϊκέ καμπάνιε. Δεν είναι ότι και εμένα ω μου ζήτησαν. Από το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων να υποστηρίξω την πανευρωπαϊκή καμπάνια Συνεργατική Ευρώπη. Μπείτε μέσα στην ιστοσελίδα μα και υποστηρίξτε αυτή την καμπάνια. Αφορά εκατοντάδε εκατομμύρια ανθρώπου που σήμερα δείχνουν ότι υπάρχει μια άλλη, μια διαφορετική οικονομία. Δεν είναι μια οντοπία. Είναι μια ρεαλιστική πρόταση για να βγούμε από αυτή την κρίση με έναν διαφορετικό τρόπο. Αλλά απαιτεί πρωτοβουλία των πολιτών, απαιτεί συνεργασία και δικτύωση και απαιτεί νέε ιδέε και προτάσει. Ακόμα όμω και σε άλλου τομεί, όπω είναι ο τομέα των ναυπηγείων, έχουμε καταθέσει αναλυτικέ προτάσει, έχουμε υποβάλει εκδόσει, έχουμε οργανώσει σεμινάρια για το πώ θα μπορούσαν άνθρωποι που ήταν πριν δραστήριοι στον τομέα τη ναυπηγοεπισκευή να ξαναεργαστούν σε τομεί που όμω συνδέονται με κοινωνικά χρήσιμα πράγματα. Έχουμε πολλά νησιά που σήμερα κινδυνεύουν να μην έχουν σύνδεση ακτοπλοϊκή. Γιατί, Γιατί σήμερα το κόστο των καυσίμων στα πλοία είναι πάρα πολύ ψηλό. Και στο μέλλον πιθανά θα είναι ακόμα υψηλότερη τιμή του πετρελαίου. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε ένα βιώσιμο σύστημα συγκοινωνιών που να βασίζεται σε καινοτομία. Ναι, βεβαίω. Δώσαμε μάχη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προσωπικά ω Ευρωβουλευτή των Πράσινων και άλλοι Ευρωβουλευτέ. Και έτσι υπάρχει σήμερα ένα εργαλείο το, οποίο μπορεί να χρηματοδοτήσει την κατασκευή πράσινων πλοίων, πλοία που μπορούν να κινούνται εν μέρη ή ολικά με ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, πλοία τα οποία ήδη υπάρχουν σε διάφορε χώρε, πλοία τα οποία αρχίζουν και κατασκευάζουν και Έλληνε εφοπλιστέ. Θα μπορούσαν λοιπόν να έχουμε καινοτόμα πλοία που θα κατασκευαστούν στη χώρα μα, που θα συνδέουν ξανά τα νησιά μεταξύ του με χαμηλότερο κόστο. Γιατί αν την ενέργεια την παράγει πάνω στα νησιά, αν την παράγει με ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, αν την παράγει με συνεταιρισμού και τοπικέ μικρομεσαίε επιχειρήσει, σημαίνει ότι ο πλούτο τον οποίο σήμερα. Εξάγει για να εισάγει το πετρέλαιο, θα μένει στι τοπικέ κοινωνίε. Θα έχουμε πλοία για να αναπτύξουμε την περιφερειακή οικονομία. Θα έχουμε πλοία για να μπορέσουν να ξαναεπιστρέψουν οι άνθρωποι στα νησιά περισσότεροι. Να έχουμε συνδέσει και το χειμώνα και την άνοιξη και το φθινόπωρο, όχι μόνο το καλοκαίρι. Υπάρχουν λοιπόν καινούργιε ιδέε. Το πρόβλημά μα είναι ότι έχουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο αγνοεί τι καινούργιε ιδέε. Εμεί λοιπόν τι λέμε. Έλατε να αλλάξουμε το πολιτικό σύστημα, αλλά να το κάνουμε καλύτερο. Είναι λύση να στείλουμε νεοναζί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι λύση να αφήσουμε την Ευρώπη και τη Δημοκρατία σε αυτού που μισούν την Ευρώπη και τη Δημοκρατία. Θα θέλατε τα παιδιά σα να ζουν σε μια κατεστραμμένη Ευρώπη. Τα παιδιά μα σήμερα ταξιδεύουν. Αλλάζουν χώρε. Αλλάζουν πανεπιστήμια. Αλλάζουν δουλειέ. Θέλουν λοιπόν καλύτερη Ευρώπη. Όχι να επιστρέψουμε στο, στην Ευρώπη πρώτου πολέμου. Αυτό όμω σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε την Ευρώπη να την κάνουμε κοινωνική έχουμε δώσει μεγάλε μάχε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε η Ευρώπη να είναι η Ευρώπη τη αλληλεγγύη, τη κοινωνική συνοχή, τη απασχόληση, τη δημοκρατία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μπορούμε να την κάνουμε αυτή την Ευρώπη υπαρκτή, να μην την αφήσουμε στα χέρια ευρωσκεπτικιστών και αντιευρωπαίων. Δεν ναι, μπορούμε, αρκεί να μην μείνουμε στο σπίτι μα. 25 Μαου του 2014, κρίνεται ποια Ευρώπη θα έχουμε. Κρίνεται ποια Ελλάδα θα έχουμε. Δεν κρίνεται αν θα νικήσει ο Σαμαρά, ο Τσίπρα, αν θα επιβεβαιωθεί ο Βενιζέλο ή τα άλλα διλήμματα που ακούμε. Δεν είμαστε σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη επιλογή που εξαρτάται από τη δικιά μα ψήφα, από τη συμμετοχή μα ή την αποχή μα, πώ θα είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ διαφορετικό από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα έχετε παρακολουθήσει τι πολιτικέ συζητήσει. Θα έχετε δει ότι υπάρχει ένα σημαντικό διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, με την περιφερειακή αυτοδίκηση, με την τοπική αυτοδιοίκηση. Μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Υπάρχει πολιτική συζήτηση. Δεν υπάρχουν κοκορομαχίε. Δεν θέλουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γίνει αρένα συγκρούσεων. Δεν θέλουμε νεοναζί από την Ελλάδα, από την Ουγγαρία, από την Νορβηγία, από τη Γερμανία, να είναι αυτοί που θα δίνουν τον τόνο. Θέλετε να γκρεμίσουμε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλουμε να το κάνουμε πιο ισχυρό, πιο δυνατό, για να μπορεί να αντιδράσει στην κυρία Μέρκελ. Ναι, εξέφρασε διαφορετικέ απόψει. Τα πολιτικά κόμματα και κυβερνήσει στην Ελλάδα δεν αξιοποίησαν αυτέ τι διαφορετικέ απόψει. Εμεί θέλουμε λοιπόν να έχει λόγο να καθορίζει και τα δημοσιονομικά θέματα, να έχει άποψη για την κοινή οικονομική πολιτική, για τα εργαλεία που θα βοηθήσουν τι χώρε να λύσουν το πρόβλημα τη ανεργία, τα προβλήματα τη κοινωνική ένταξη. Και υπάρχουν σημαντικά εργαλεία σήμερα. Δεν πρέπει να τα κλωτσίσουμε. Εμεί στην Ευρωπαϊκή, μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρώπη, πράσινη, δώσαμε μάχε να υπάρχουν κοινωνικέ πολιτικέ. Να υπάρχουν πολιτικέ για του άνεργου. Πολιτικέ κοινωνική ένταξη όλων των ομάδων. Και γι' αυτό θα μα μιλήσει η Όλγα Θεοδωρικάκου. Είναι υποψήφια στο ψηφοδέλτιο, αλλά η ιδιότητά είναι κυρίω γιατί δουλεύει χρόνια.